την εξομοίωση πραγματικά είναι ως ερχόμενοι, που είναι παιδιά με μεταπτυχιακά, με πάρα πολύ καλές σπουδές, που θα έπρεπε κανονικά, παίρνουν 700 ευρώ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό και κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Είναι... Και αυτό τι μας λένε απ' έξω, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, επειδή έχουμε όλη αυτή την δημοσιονομική στενότητα, δεν μπορούμε να... είναι κάτι αυτή που... με την περιγραφή θέσεων, τα job descriptions, τα οποία είπανε. Σε εκείνα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Εντάξει, αφορά την ανεξάρτητη αρχή, είναι θέμα του διοικητή, δεν είναι θέμα του Υπουργείου. Εγώ θα ήθελα να πω όμως για δύο θέματα που αφορούν αποκλειστικά εμένα και το δικό μου χαρτοφυλάκιο, που μιλάνε για απαξίωση του ΣΔΟΕ και της κτηματικής. Ναι. Των υπηρεσιών της κτηματικής. Καταρχήν, δεν υπάρχει καμιά τέτοιου είδους απαξίωση. Και το ΣΔΟΕ από την δικιά μας τη μεριά, το δείξαμε βέβαια όταν έγινε και η ανάδειξη του καινούριου ειδικού γραμματέα, του νέου ειδικού γραμματέα, του κ. Θωμαδάκη. Είχαμε στην παρουσίαση, ήμουνα και εγώ και ο κ. Τσακαλιώτος, αναδείξαμε ότι θέλουμε το ΣΔΟΕ, το παλιό ΣΔΟΕ, να παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών και να αναβαθμιστεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ήδη προχωρούν και κάποιες προσλήψεις, έχουν ανακοινωθεί στις κάποιες μετατάξεις. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι και κάποια δείγματα για το ΣΔΟΕ, όπως στο ΕΓΑΛΕΟ κάποιος άμβικας το προηγούμενο διάστημα, με τις έρευνες που γίνανε, που έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο ποτών, και το παράνομο. Κάτι άλλο με παράνομα ποτά, επίσης το Περιστέρι, πριν από λίγες μέρες στη Ζάκυνθο, με ένα φορτηγό με μαϊμούδες, τσάντες και κάτι τέτοια. Ναι. Δηλαδή, γενικά, υπάρχει δράση στο ΣΔΟΕ και ενισχύεται από το Υπουργείο μας. Και αυτά φαίνονται το τελευταίο διάστημα. Θέλετε να πείτε ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικό το ΣΔΟΕ? Δεν έχει επηρεάσει την λειτουργία του τώρα? Ξέρετε, το ΣΔΟΕ, ναι, δεν έχει πλέον το φορολογικό και το λαθρεμπόριο, το τελωνιακό. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, θέλετε να πείτε ότι είναι εκ των πραγμάτων. Έχει να κάνει λιγότερο με το οικονομικό έγκλημα. Ποσοτικά τουλάχιστον. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές παραβάσεις και τις τελωνιακές είναι στην ανεξάρτητη αρχή πλέον. Δηλαδή οι εφορίες και οι ΑΔΕ που έχουν τους ελέγχους δεν είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Το ΣΔΟΕ έχει να κάνει με το οικονομικό έγκλημα. Σε αυτή τη βάση θα αναβαθμιστεί. Έχουν τους ελέγχους των επιδοτήσεων. Προσπαθούμε σαν κυβέρνηση να του δώσουμε το ρόλο που του πρέπει και την ταμπέλα που είχε τόσα χρόνια, που είχε τη δράση αυτή που ξέρουμε όλοι. Όσον αφορά τις κτηματικές, με τις κτηματικές πραγματικά δεν υπάρχει προσωπικό. Ήδη έχουμε κάνει, ζητήσαμε μετατάξεις, έχουμε πάρει αιτήσεις και προσπαθούμε να στελεχώσουμε τις κτηματικές σε όλη την Ελλάδα. Μας είναι χρήσιμες γιατί έχουν να κάνουν με πάρα πολλά. Καταρχήν τις χρειαζόμαστε για τις αντικειμενικές, για την εξομοίωση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες που είναι και δέσμευσή μας μέχρι 31/12 του 2017. Από εκεί θα ξεκινήσουν και οι επιτροπές που θα γίνουν σε κάθε περιοχή. Δηλαδή εκεί που υπάρχει κτηματική θα γίνουν και οι επιτροπές για να προχωρήσουν οι αντικειμενικές. Ήδη έχει δρομολογηθεί στο Υπουργείο και θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα για να έχουμε γρήγορα τα αποτελέσματα, να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον εμείς σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαξιώνουμε τις δύο αυτές δομές. Ούτε το ΣΔΟΕ, ούτε την κτηματική. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Ήταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, πραγματικά έτσι έγινε. Γιατί και οι κτηματικές που ήταν στο νομό γίνανε περιφερειακές, είχαν γίνει κάποιες αλλαγές. Και με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργηθεί. Έχουμε όμως ενδιαφέρον. Έρχονται εργαζόμενοι, ναι, από μετάταξη στις κτηματικές, που σημαίνει ότι ακόμη έχουν εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Οικονομικών. Κυρία Παπανάσιου, θα περάσουμε σε ειδικά θέματα, γιατί είναι πολλά που πρέπει να δώσουν απαντήσεις στον κόσμο, έτσι, και προέκυψαν για την προηγούμενη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα θέμα, να δούμε ότι βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη συγκυρία και θέλουμε τη γενική σας τοποθέτηση. Και το λέω γιατί και πριν από λίγο, μία δικαιολογία είναι ότι δεν μας αφήνουν οι δανειστές. Από την άλλη μεριά, ακούγοντάς σας στη Βουλή την Τρίτη, βάλατε δύο ζητήματα. Είπατε πρώτα-πρώτα ότι η διαπραγματική θέση της χώρας μας είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι ένα ζήτημα, άμα είναι πάρα πολύ ισχυρή και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και δεύτερον, το ζήτημα που βάζετε, ότι όλες, λέτε, οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη
Και μάλιστα λέτε όλες το σύνολο των μέσων ξένων, μέσων ενημέρωσης στηρίζουν το πολιτικό και δικό μας δικαίωμα. Δεν τα περιγράφετε πάρα πολύ ευγενικά. Λοιπόν. Δεν είστε πολύ καλοί στην περιγραφή. Δεν τους φέρεστε καλά. Εδώ έχουμε μια μάχη, ένα πόλεμο. Πώς γίνουν αυτά τα συμπεράσματα εκ του αποτελέσματος που έχουμε. Να σας πω καταρχήν, εντάξει, το να τους φερόμαστε καλά ή όχι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να πούμε ότι εμείς σαν χώρα, σαν Ελλάδα, έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε εντάξει απέναντί τους. Υπογράψαμε μια συμφωνία, επώδυνη, σκληρή, όχι αυτό που θα θέλαμε, αλλά από εκεί και πέρα, ό,τι υπήρξε μέσα στη συμφωνία, τουλάχιστον από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, έχει υλοποιηθεί. Αυτά έπρεπε να κάνουμε, κύριε Παπανάτσιο. Το δικό μας πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Πρόγραμμα. Άρα λοιπόν παραμένετε στη θέση ότι αυτά δεν τα θέλαμε. Φυσικά και δεν τα θέλαμε. Αλλά τα κάνατε. Από τη στιγμή που κάνεις ένα πρόγραμμα και λες ότι θα συνεργαστώ με την επιλογή μας τον Ιούλιο του 2015, από εκεί και μετά προχωράμε στο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που προχωράμε στο πρόγραμμα, οφείλουμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Είπατε τα κάναμε. Άρα εμείς σαν χώρα είμαστε εντάξει. Οι άλλοι δεν τα κάνουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και ζητάμε από εκείνους να προχωρήσουν στην αξιολόγηση και, και στις ενέργειες για το χρέος, γιατί ακριβώς εμείς. Μα δεν το κάνουν, κύριε Παπανάτσιο. Πριν από μια εβδομάδα δεν το κάνανε και τώρα περιμένουμε να το κάνουν σε άλλες δύο εβδομάδες. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν περιμένουμε. Θα πάμε σε ρήξη, εάν δεν το κάνουν. Σας πούνε. Ωραία, καλή είσαστε, μπράβο σας, συγχαρτήρια, θα σας δώσουμε και τα λεφτά, τη δόση, για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν τα πάρουμε πίσω. Λοιπόν, θα σας δώσουμε τη δόση, αλλά τα βασικά ζητήματα, εκείνα που θα ανοίξουν το δρόμο για αυτή την πορεία που λέει και ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να ακολουθήσει η χώρα, δηλαδή το να μπορέσουν να γίνει, να υπάρξει εκτίμηση για βιώσιμο του χρέους μας και είσοδο στο QE, δεν τα κάνουν και τα πάνε πιο πίσω. Τι προοπτικές έχουμε, σε ποια πολιτική θα ακολουθήσουμε, θα πάμε σε μια ρήξη πιστεύουμε απέναντί τους ή λέτε ότι αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Όχι, δεν λέμε σε καμιά περίπτωση αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Τουλάχιστον εκείνο που εμείς σαν κυβέρνηση θέλουμε είναι να προχωρήσουν τα ζητήματα του χρέους με μόνιμη λύση. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, ούτε επιτυχία της κυβέρνησης. Είναι επιτυχία της χώρας το να βρεθεί λύση για το χρέος. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουμε και άλλους συμμάχους. Ήδη και στο συνέδριο του Economist που έγινε χτες, έχουμε περισσότερους συμμάχους. Ήδη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άρχισε και εκείνη να έρχεται στην άποψη ότι πρέπει να βρεθεί λύση για το χρέος. Πώς προσδιορίζεται αυτή η καθαρή λύση? Η καθαρή λύση προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στους επενδυτές για να μπορούν να επενδύσουν στη χώρα μας και επίσης να υπάρχουν οι δυνατότητες για να μπορεί η χώρα μας να βγει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα σας ικανοποιούσε δηλαδή μία δήλωση του τύπου ότι ναι, το βλέπουμε θετικά, θα το συζητήσουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, καθίστε πρώτα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις σας και αυτό το λεγόμενο χρόνο. Γαλλικό σχέδιο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Το γαλλικό σχέδιο το οποίο που σήμερα λένε ότι σας δίνουμε μια άλλη δυνατότητα, άλλη όσο δυνατότητα. Καλά πάτε. Αν δεν πάτε καλά, τότε θα πάρουμε μέτρα. Για το χρέο. Ναι, το γαλλικό σχέδιο το διάβασα λίγο σήμερα το πρωί. Ναι, δώσανε κάποια άστημα. Δεν ξέρω αν είναι και αλήθεια. Δεν ξέρω όμως. Το διάβασα σε ακριβώς επειδή αυτό θα ήθελα να σας πω και εγώ, επειδή είναι μια δημοσιογραφική πληροφορία, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει όντως το γαλλικό σχέδιο που είναι αυτή τη μορφή. Πείτε μου όμως κάτι άλλο. Είδα και πάλι στην ομιλία την Τρίτη ότι βάζατε το ζήτημα μια πρόσκληση σε άλλες πολιτικές δυνάμεις εδώ στη χώρα. Τους βάζατε το ζήτημα ότι ξεκαθαρίστε επιτέλους αν είστε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται το χρέος ή όχι. Σας είπα, το πρόβλημα του χρέους δεν είναι πρόβλημα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Δηλαδή θεωρούν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις ότι το ζήτημα του χρέους δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, δεν χρειάζεται λύση. Και γιατί θεωρείτε όμως ότι το παλάκι βρίσκεται στους απέναντι, στις άλλες πολιτικές δυνάμεις και δεν έχετε το παχαίρι σας. Με ποια έννοια το λέω? Ότι θα μπορούσατε, αυτό λέει τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και γενικότερα η αντιπολίτευση. Δεν θεωρώ ότι βρίσκεται σε θέλατε κάτι τέτοιο, αν θέλατε κάτι τέτοιο, σύγκληση πολιτικών αρχηγών, να συζητήσουμε, να χαράξουμε εθνική στρατηγική, διαπραγματευτική στρατηγική.
Νομίζω ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει κάνει αυτό που πρέπει, ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βάζει σε όλα τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει η αντιπολίτευση ότι είναι εκτός αυτής της κατάστασης. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα της χώρας μας. Πρέπει να το δούμε συνολικά σαν σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν αδυνατούμε να λύσουμε μόνοι μας το πρόβλημα. Από εκεί και μετά όμως, επειδή δεν αφορά μόνο εμάς, είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό το θέμα του χρέους. Όλα δικά μας θέματα είναι. Ας πάμε στα πιο δικά σας. Εμείς το πήραμε. Δεν το δημιουργήσαμε το χρέος. Αλλά έχετε κλειδί να το λύσετε. Άρα οφείλουν και εκείνοι οι οποίοι δημιουργήσανε το χρέος όλα αυτά τα χρόνια, να συνεισφέρουν ούτως ώστε να πάμε από κοινού σε μια λύση ευρωπαϊκή για να λυθεί το πρόβλημα. Κυρία Παπανάτζιου, ένφια. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Θα τον καταργούσα, θα είχαμε ησυχάσει από τον ένφια και ακόμα ένφια και δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου. Καταρχήν να πούμε ότι στο νομοσχέδιο που έχουμε για ψήφιση στη Βουλή την Τρίτη, ο συμπληρωματικός φόρος που υπάρχει για τα αγροτεμάχια δεν θα υλοποιηθεί 16, 17 και 18. Δηλαδή δεν έχουμε για τα επόμενα δύο χρόνια, δεν θα έχουμε συμπληρωματικό φόρο στα αγροτεμάχια, προσπαθώντας έτσι να γίνουν και κάποιες βελτιώσεις με τους δασικούς χάρτες, να ξεκαθαριστούν ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια, ποια είναι παραγωγικά, ποια δεν είναι, για να προχωρήσει από εκεί και μετά και το βλέπουμε παραπέρα. Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τις εμπορικές αξίες που θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις αντικειμενικές, που και αυτό είναι κάποια δέσμευση. Και γενικότερα από εκεί και μετά, από το 18 και μετά, το συζητάτε για μείωση. Για μείωση του ένφια. Κατάργηση τι. Λοιπόν, εμείς για να το κάνουμε ξεκάθαρο, η κατάργηση του ένφια σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι συζητάμε. Το συνολικό ποσό θα μείνει με λίγα λόγια. Όχι, μπορεί να μικροειδεί. Ναι, το έχουμε πει ήδη στα προαπαιτούμενα. Για νόμιζα ότι απλώς αλλάξει η δομή. Όχι, στα αντίμετρα, το ποσό που είπαμε θα σημαίνει μείωση του ένφια. Δεν θα το πάρουμε από κάποιες άλλες κατηγορίες. Δηλαδή αυτό το ποσό που των 240 περίπου. Τόσο υπολογίζω. Περίπου 240 εκατομμύρια. Είναι το ποσό το οποίο θα μειώσει το συνολικό ποσό. Ποιος θα ωφεληθεί? Θα έχει κοινωνικά κριτήρια αυτή η μείωση? Βεβαίως. Είναι οι χαμηλές ιδιοκτησίες. Οι χαμηλές ιδιοκτησίες. Και γενικότερα, στην όποια, στον ένφια, ό,τι αλλαγές κάνουμε, το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση των επιβαρύνσεων από τις χαμηλότερες προς τις υψηλότερες. Το άλλο μεγάλο θέμα, 140.000... Πριν πάμε σε αυτό, Γιάννη, επειδή είμαστε στον ένφια, έμεση φόρη. Αυτό που παρατηρείται στην αγορά είναι ότι δεν το παίρνει η επιχείρηση τη μείωση και μου τη βγάζει και στην τιμή. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Οποιαδήποτε μείωση πετύχουμε, ας πούμε, σε σχέση, ας πούμε, με τους έμεσους φόρους, δεν ακουμπάει στην αγορά. Το κερδίζει, το βάζει στην τσέπη η επιχείρηση. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα? Για τους άμεσους φόρους, εντάξει, η μόνη μείωση που ξεκινάει τώρα, τουλάχιστον με το ΦΠΑ, είναι από το 24 στο 13 με τα γεωργικά εφόδια. Ναι. Εκεί θα το καταλάβουν οι αγρότες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί στα γεωργικά εφόδια είναι τιμολόγηση. Δεν είναι ενσωματωμένο το ΦΠΑ. Ξέρει την καθαρή αξία. Mm-hmm. Υπάρχει καθαρή αξία στο τιμολόγιο και μετά είναι το ΦΠΑ. Άρα στους αγρότες θα φανεί η διαφορά αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, όπως είναι στη λιανική πώληση, να την κερδίσει ο επιχειρηματίας και να μην τη δώσει στον καταναλωτή. Είναι χοντρική πώληση στον αγρότη. Ναι. Φέρνοντας το τιμολόγιο και αμέσως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το αντιληφθούμε αν συμβεί κάτι τέτοιο. Και οι ίδιοι οι αγρότες θα το διαφυλάξουν, γιατί το διεκδικούσαν τόσο. Μείωση φορολογίας λοιπόν συνολικά μπορεί να έχουμε. Υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να αποδώσουν σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τα πλεονάσματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα το εξετάσουμε όταν θα τα έχουμε και όταν θα είναι η δεδομένη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προκαθαρίσουμε. Πάμε στα πιο άμεσα φορολογικές δηλώσεις. 140.000 άνθρωποι κάθε μέρα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για να είμαστε εντάξει να φτάσουμε τέλος Ιουνίου να έχουν υποβάλει όλοι φορολογικές δηλώσεις. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά ήδη υπάρχει κουβέντα και συζήτηση, επειδή κάθε χρόνο παράταση δίνεται, αν θα δοθεί παράταση ή όχι. Και αν όχι, θα προλάβει το σύστημα, θα ανταπεξέλθει.
Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που νομοθετήσαμε την 36ου και δεν δίναμε παράταση στην παράταση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή η προθεσμία που υπήρχε στον προηγούμενο νόμο ήταν 30 Απριλίου και ήταν μια ημερομηνία πάρα πολύ κοντινή, γιατί ώσπου να ρίξουν τις αμοιβές, είτε οι εργοδότες, είτε τα ασφαλιστικά ταμεία, ή για να γίνει ενημέρωση από τις τράπεζες κτλ. Το σύστημα δεν ξεκινούσε έγκαιρα το Φλεβάριο, όπως ήταν τότε που ψηφίστηκε ο νόμος. Ξεκίνησε φέτος αρκετά νωρίς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, γι' αυτό το λόγο και έχουν γίνει αρκετές φορολογικές δηλώσεις. Και από εκεί και μετά, είπαμε ότι η 36 είναι μια καλή ημερομηνία για να κλείσουν οι φορολογικές δηλώσεις ήδη από προηγούμενη νομοθέτηση. Για να πληρώσουμε τον 7ο. Για να πληρώσουμε σε 5 δόσεις. Ξεκινώντας από τον 7ο. Ξεκάθαρα, πείτε μας, θα δοθεί παράταση ή όχι. Να σας πω τι γίνεται. Παράταση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί καμία. Με την έννοια ότι έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, το σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πρέπει, και δεν είναι προς όφελος και το φορολογούμενο να δοθεί κάποια παράταση. Αν δοθεί κάποια παράταση, θα χάσουν πρώτα απ' όλα τις 5 δόσεις που έχουν μέχρι τέλος του έτους. Δεν είναι κάτι που επιδιώκει ο φορολογούμενος. Και από την άλλη, εντάξει, και στον κλάδο των λογιστών πρέπει και εκείνοι κάποια στιγμή να κάνουν και διακοπές. Ήδη μέχρι τις 15 Ιουλίου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων που έχουν μερίσματα. Εφόσον τα νομικά πρόσωπα λήγουν και εκείνα στις 36ου, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για να ρίξουν όλες τις δηλώσεις τελευταία στιγμή, για το λόγο ότι και στα νομικά πρόσωπα πλέον δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το φόρο την ίδια μέρα που κάνουν τη δήλωση, αλλά όλα πηγαίνουν στον Ιούλιο. Οπότε και το σύστημα δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι τις τελευταίες στιγμές και να δημιουργηθούν. Οι φορολογούμενοι, ειδικά αυτοί που έχουν επιστροφή του φόρου, όσο πιο νωρίτερα κάνουν τη δήλωση, τόσο πιο γρήγορα θα πάρουν και την επιστροφή τους. Υπάρχουν δηλαδή όλες οι προϋποθέσεις για να, πάνε όλα καλά, σύμφωνα με τη ρύθμιση. Καλά, σύμφωνα. Ένα μήνα πριν δεν θα λέγατε για παράδειγμα. Τέλη κυκλοφορίας όμως και. Από την άλλη, βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι δεν, και οι ίδιοι κάποια δημοσιεύματα για μεγάλες παρατάσεις κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Τέλη κυκλοφορίας. Θα αλλάξει τίποτα. Στα τέλη κυκλοφορίας επεξεργαζόμαστε πρόταση από φέτος. Να μην δώσω ημερομηνίες, αλλά είναι στο εγγύσιμο. Ποια κατεύθυνση ή δεν ξέρουμε ακόμα? Πιο αναλογικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πιο αναλογικά? Δηλαδή, θα είναι με κυβικά, θα είναι με παλαιότητα, κυβικά και παλαιότητα. Θα μικρύνουμε δηλαδή. Κόστος αγοράς. Και το κόστος αγοράς θέλουμε να το συμπεριλάβουμε. Έχουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Δεν μας βοηθάει λίγο το σύστημα σε αυτό. Θα δούμε αν θα το καταφέρουμε. Το σίγουρο είναι κυβικά και παλαιότητα. Θα γίνουν δηλαδή κατηγορίες, θα έχουν μικρότερη απόκληση μεταξύ τους. Το πόσο ρυπαίνουν ή όχι, θα το συμπεριλάβετε? Όλα θα συμπεριληφθούν. Δεν έχουμε ακόμα την τελική πρόταση. Μια κουβέντα θα χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς και για τις κατασχέσεις. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω, κάνει ή δεν κάνει εφορία κατασχέσεις. Λοιπόν, να καταλάβουμε τι γίνεται. Να εξηγήσουμε καταρχήν για τις κατασχέσεις. Κατασχέσεις λογαριασμών κάνει εφορία. Κάνει εφορία γιατί είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Αλλά το αν είναι ακατάσχετο το ποσό στο λογαριασμό ή όχι δεν καθορίζεται από την εφορία. Δεν καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Καθορίζεται από εκείνον ο οποίος έχει καταθέσει το ποσό στην τράπεζα. Η τράπεζα οφείλει να δεσμεύσει το λογαριασμό αν έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών ή από τα ασφαλιστικά ταμεία ή από κάποιους άλλους φορείς, από τρίτους, να δεσμεύσει το ποσό, αλλά υποχρεούται να το αποδώσει ή όχι ανάλογα με, με το πώς έχει καθοριστεί. Μάλιστα. Από τον... Πέστε μου κάτι. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, τώρα. Βεβαίως. Όσον αφορά τις κατασχέσεις κατοικιών, καταρχήν δεν έχει γίνει από την εφορία κανένας πληστηριασμός, λέω την λέξη ακριβώς, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Και ούτε πρόκειται να γίνει. Κατάσχεση οφείλει το δημόσιο να κάνει. Οφείλει το δημόσιο να κάνει την κατάσχεση, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα προχωρήσει και σε πληστηριασμό. Το οφείλει γιατί όταν οφείλει τα χρήματα πρέπει εκείνο να έχει την απέτηση να είναι ο πρώτος που θα πάρει τα χρήματά του σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε.
Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα... Για παράταση, για τις δηλώσεις είπατε θα το δούμε. Όχι, είπατε δεν θα δοθεί. Δώσατε όμως παράταση για την εθελοντική αποκάλυψη. Ναι, έτσι, έχουμε, καλά, έχουμε κάποια Έχετε καλά αποτελέσματα. Έχουμε καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, ναι. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Και παραπέρα, προχωρήσαμε μέχρι... Βέβαια, για τους προηγούμενους που ναι. Ήταν συνεπείς, υπήρχε προσάυξηση μικρότερη. Δηλαδή, μέχρι 31 Τρίτου ήταν η προσάυξηση 8%, 10% μέχρι 31 Πέμπτου. Και τώρα πηγαίνουμε με 12% μέχρι τις 31. Μια τελευταία ερώτηση, επίδομα θέρμανσης. Πότε θα καταβληθεί τελικά? Το επίδομα θέρμανσης, ναι, μέχρι τέλους Ιουνίου. Μάλλον 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου, συγκεκριμένη ημερομηνία. 30 Ιουνίου. Μέχρι τέλος 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου. Το τελευταίο... 30 Ιουνίου είναι το υπόλοιπο που υπάρχει για να δώσουμε... Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων? Έχετε μια στρατηγική, μια πολιτική που ακολουθείτε αυτό το διάστημα? Συγκεκριμένες κατηγορίες, ναι. Ή είμαστε στο... Εντάξει, αυτό κατά κύριο λόγο είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ναι. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά σίγουρα επειδή υπάρχει και κάποια συνεργασία, εμείς προσπαθούμε εκεί στις... βλέπετε, δηλαδή, νομοθετούμε αυτό που πρέπει να νομοθετήσουμε. Και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που έχουμε πάλι, που ψηφίζεται την Τρίτη, από ό,τι θα είδατε στις κατηγορίες που δεν είχαν πρόστιμα γιατί δεν είχαν ΦΠΑ, εδώ πέρα είναι γιατροί, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια κτλ. Που δεν έχουν ΦΠΑ. Ήρθαμε και νομοθετούμε και βάζουμε πρόστιμο διπλάσιο από ό,τι έχουμε στις άλλες κατηγορίες. Δηλαδή, είναι στα απλογραφικά 250 για τις άλλες κατηγορίες. Σε εμάς είναι 500 στην κατηγορία που δεν έχει ΦΠΑ και 1000 ευρώ στα τρίτης κατηγορίας. Προσπαθούμε δηλαδή με την νομοθέτηση ό,τι μπορούμε να προσαρμόσουμε την... Και κλείνοντας, θα το βρούμε το τέρμα μέχρι τις 15 του μηνός? Μέχρι τις 15 δεν ξέρω αν θα βρούμε το, αλλά πιστεύω... Επειδή είπε ο Τσακαλώτος, ναι. δεν ξέρω πού είναι το τέρμα, λέει, είμαι προπονητής... Μα φυσικά δεν το ξέρει, ναι. Και με γερμανικές εκλογές. Το ζήτημα είναι να το βρούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλημερίζουμε. Λοιπόν.